γιατί θα δούμε το μοναδικό, απολαυστικό και ιδιαίτερα καυτικό Βαγγέλη Περί. Βαγγέλης Περίς. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει άποψη για όλα και μπορεί να την τεκμηριώσει. Έχει χιούμορ, είναι απρόβλεπτος και απλά απολαυστικός. Το συναντήσαμε και με το δικό του μοναδικό τρόπο απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του υπέβαλαν τα κορίτσια για σπίτι. Την πήρα τη θέση του θέμα. Είναι τη στιγμή που τα όνειρα κληρώνονται. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά εσείς, πώς πάμε? Βρε καλώς τα κορίτσια. Βλέπουμε τώρα και με το Ελλάδα έχει ταλέντο. Πάτε πάρα πολύ καλά, έχετε πολλά ταλέντα. Έχουμε πολλά ταλέντα. Στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε τα καλύτερα. Ενθουσιάστηκε η κυρία Μανολίδου. Κυρία Μανολίδου, πώς είναι φέτος, κυρία Μανολίδου? Απελευθερωμένη. Απελευθερωμένη. Δεν έχει πια τους ειδικούς και τους αστικούς φρασμούς που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δείχνει ακριβώς αυτό που σκέφτεται. Ποιους λέτε την οδήγηση σε αυτόν τον δρόμο της απελευθέρωσης? Τα αντρικά κορμιά. Δηλαδή βλέπει αντρικά κορμιά τα οποία αξίζει τον κόπο να δει σημείγμα. Βλέπει τον Άδωνη το βράδυ. Και λέει παρακαλώ ξεκινωθείτε. Είναι και παντρεμένη, μιλάτε τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ φταίω, θα τα δείτε. Αν δεν τα έχετε δει, θα τα δείτε. Αλήθεια. Την τηλεόραση φέτος πώς τη βλέπετε? Χάλια. Δεν είναι πολύ καλή. Περίμενα ότι θα είναι πιο εντυπωσιακή, ότι θα έχει ιδέες μέσα από τη φτώχεια. Η φτώχεια τις περισσότερες φορές σε βοηθάει να παράξεις καινούργιες ιδέες. Έχουμε μείνει στα ίδια, δεν ήρθαν καινούργια πράγματα. Είναι φτωχική επανάληψη των παλιών τις περισσότερες των περιπτώσεων και αυτό το πράγμα είναι λίγο πληκτικό. Δεν. Θέλει πιο να βάλει στο μυαλό σου να δουλεύει. Του χρόνου πώς θα είναι τα πράγματα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα? Να λες με ένα παράπονο, εσύ δεν είναι. Εντάξει. Λένε ότι του χρόνου δεν θα υπάρχουν τόσο πολλές εκπομπές. Τι προβλέπετε? Λοιπόν, η πρόβλεψη που κάνω είναι αυτή ότι δεν θα υπάρχουν πολλές εκπομπές. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει και ένας εξορθολογισμός. Δηλαδή, για πολύ καιρό γίνανε εκπομπές που δεν χρειαζόταν να βγουν. Για πολύ μεγάλο διάστημα. Τώρα δυστυχώς πληρώνουν οι τωρινοί της τηλεόρασης τις αμαρτίες των παλιών και του παλιού τρόπου σκέψης. Είναι λίγο άδικο αυτό, αλλά θα οδηγήσει σε έναν εξορθολογισμό. Κάναμε πολλές εκπομπές που στήριξαν πολλά χρήματα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και κερδίσατε όμως την Dancing φέτος. Φυσικά το δύσκολο. Εκτριτές σε εμάς είμαστε εμείς, στους εκτριτές το άλλο είναι ο Ιλάτσιος. Ο Βαγγέλης Περίς μας μίλησε και για τα πρόσωπα που ξεχώρισε τη φετινή σεζόν στην ελληνική τηλεόραση. Ξεχωρίζω τη Φέη Σκορδά, για μένα είναι από τα πρόσωπα που ξεχωρίσαμε. Νομίζω ότι τα πρωινά χαρακτηρίζονται πλέον πρωινά της Φέη Σκορδά, έχει κυριαρχήσει μαζί με όλο το σύστημα και το Λιάγκα και τέτοια. Εγώ προσωπικά έχω και μια δυναμία. Θεωρώ ότι η Φέη Σκορδά ήταν τα πρόσωπα τα οποία ξεχωρίσαμε. Λοιπόν, έλα, δεν καθόμουν τυχαία. Κάθισε στην καρέκλα για λίγο. Εμείς φταίμε, κύριε. Ήρθα να πάρω τον παππού, ο οποίος έχει άνοια και νομίζω ότι παρουσιάζει εκπομπή. Ζω λεπτάει, κάτσε, σε πάρω. Πάμε, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε.